μας φέρνει σήμερα η Παρασκευή? Αχ, παιδιά, 6 παρατέταρτο. Πραγματικά μόνο στην τηλεόραση που δεν μπαίνω, Μπέτη. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ο Ιάσωνας θα προσπαθήσει ο Καημενούλης να καθησυχάσει την Αλεξάνδρα ότι ο Μάρκος δεν θα εκτελεστεί. Την ίδια στιγμή ο Μάρκος είναι στη φυλακή και σκέφτεται πώς να αποδράσει για να γλιτώσει. Η Ελπίδα, η ξαδέρφη τώρα, έχει αποφασίσει να κάνει μεγάλο κακό στην Αλεξάνδρα. Παράλληλα όμως ο Μιχάλης, ο άντρας της, είναι ο άνθρωπος στο quiz που σας έβαλα χθες, ναι, που βοηθάει την Αλεξάνδρα να φύγει από το αρχοντικό, να πάει στην Αθήνα, εκεί όμως την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ωχ, μη μου λες τέτοια, για να δούμε το τρέιλερ. Τι Αλεξάνδρα. Έφυγε. Αυτό φέρνει σπασμούς και αποβολή. Τι είναι αυτό ρε Μιχάλη, πού το βρήκες? Με καλή διαγωγή μπορεί και στα 9 χρόνια να ελευθερώσω. Γεια σου, μας ευχαριστώ. Εξαφάνισε την έφεση του Αποστολόπουλου. Δεν θα φτάσει ποτέ στο γραφείο των εφετών. Έρωτας φυγάς. Το θυμάσαι αυτό. Θα το θυμάται, δυστυχώς θα το θυμάται. Ξεχνιέται. Λοιπόν, το ερώτημα με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω είναι: η Ελπίδα, η ξαδέρφη, θα αγοράσει το βότανο με το οποίο θα αποβάλει η Αλεξάνδρα? Όχι. Όχι, μην πάμε σε εκεί, μην πάμε σε τέτοια. Το βότανο. Όχι το βότανο. Χτες, Νάντια, δεν έκατσες που σου είπα να έρθεις εδώ για να μας τα πεις. Σήμερα μην τολμήσεις και φύγεις. Έλα εδώ να περιμένεις μέχρι να πάμε break για να μου πεις.